Η χειρότερη απάντηση θεωρώ ήταν του Χρανιώτη. Ναι, γιατί η Σόφη τον έσβησε. Και, ναι, και η Σόφη τον διέλυσε. Και καλά έκανε κιόλας. Επίσης πιστεύω πήραν χαμπάρι τον Αγγελόπουλο και χαρακτήρας είναι και το βλέπω σε κάθε ασυλία να τον ψηφίζουν να φύγει. Γιατί κάποια στιγμή μας κοίταγαν σαν να μας λένε κάτι ξέρατε που τον διώξατε την πρώτη μέρα. Το βλέπω κάθε φορά υποψήφιο γιατί είναι πολύ παράξενος. Πιστεύω για τον Γιώργο πολύ καλά κάναν και τον ψήφισαν και έτσι όπως τον ψηφίσανε μας κοιτάζαν έτσι, οπότε κατάλαβα και εγώ ότι είναι σαν να μας λένε τελικά είχατε δίκιο που τον στείλατε σε εμάς. Γιατί εκείνη τη στιγμή, όταν είστε 12 άτομα ή 11, δεν κοιτάς ποιος θα σου φέρει νίκες, αλλά κοιτάς να είσαι ομάδα, να κοιμάστε καλά μαζί και να έχεις και εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα. Οπότε πιστεύω πως ήταν ένας άνθρωπος που ούτε εμείς τον θέλουμε, ούτε η άλλη ομάδα. Παρόλο που ο Γιώργος κάνει παρέα μόνο με 2 άτομα από τους 11, με εμάς δεν κατάφερε να κάνει με κανέναν. Πρώτα η συμβίωση και μετά ο δουλειός. Πώς και εμείς μάμα δεν είναι καλά η συμβίωση, πώς θα είναι καλά. Τον άλλον πώς θα πας στο άθλημα μαζί και να είσαι ομάδα. Είναι και αυτό που πει ο Βρυντίκη και την κρατώ σε αυτό, ότι δεν μου έβγαλε την εμπιστοσύνη. 1,5 μήνα τώρα, δεν μου έβγαλε την εμπιστοσύνη. Και εμείς μέσα σε πόσο ήμασταν. Σε έβγαλε την Παναγία. Σε μία εβδομάδα αντιληφθήκαμε ότι πραγματικά το παιδί αυτό κάτι έχει. Κάτι. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάτι έχει. Κάτι είχε στον αέρα. Κάτι αιωρείται. Κάτι δεν πάει καλά. Αφού δεν είναι στην ομάδα, δεν με πειράζει. Τον εξωστρακίσαμε μπαμπαμ.